Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι είναι μεγάλη χαρά και τιμή πάντοτε η πρόσκληση από το Διάβλο 92,4 και θέλω να καλησπέρισω και όλους τους ακροατές σας μέσα από τη συχνότητά σας, καθώς το ραδιόφωνο ίσως είναι η πιο άμεση επικοινωνία που θα μπορούσε να έχουμε με την κοινωνία και με τους ανθρώπους που στις καθημερινές ενασχολήσεις τους ακούνε εμάς, ακούνε κυρίως τις όμορφες εκπομπές που κάνετε εσείς και πιάνετε πάντοτε το σφιγμό της καθημερινότητας, είτε αφορά την πολιτική, είτε αφορά τα κοινωνικά και τα άλλα δρόμενα της περιοχής. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση αυτή. Να είστε καλά, κύριε Οσγκιούρ. Ας έρθουμε λοιπόν στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να ξεκινήσουμε πρώτα από το κέντρο. Ένα μεγάλο συνέδριο με τον Αλέξη Τσίπρα εκ νέου πρόεδρο, εκλεγμένο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ανανεώνοντας έτσι τις θέσεις του, αλλά και την εμπιστοσύνη των φίλων και μελών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο πρόσωπό του. Βεβαίως, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να πω μερικά λόγια. Καταρχήν, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι ένα κόμμα το οποίο πλέον έχει διευρυνθεί, έχει μεγαλώσει τόσο πολύ και έχει αντιστοιχηθεί η πολιτική του δύναμη με την κοινωνική του δύναμη. Και θέλω να πω ότι μέσα από τη συχνότητα πάλι θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλες που συμμετείχαν στη γιορτή της Δημοκρατίας, στη γιορτή της μεγάλης προοδευτικής αριστερής παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τους εκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας, συνοδοιπόρους στη ζωή, που συμμετείχαν και συστρατευτήκαν στο κάλεσμα του κόμματός μας, στο κάλεσμα του Προέδρου μας, του Αλέξη Τσίπρα, και ήταν μια πραγματική γιορτή δημοκρατίας, καθώς με τους χιλιάδες νέους ανθρώπους, με τα χιλιάδες νέα μέλη που συστρατεύτηκαν στο κοινό μας αγώνα για ένα καλύτερο μέλλον, για ένα καλύτερο αύριο, μπορώ να πω ότι είμαστε το πιο δυναμικό κόμμα ίσως και στην Ευρώπη, με τα περισσότερα ενεργά μέλη αυτή τη στιγμή, και αυτή η συμμετοχή μας δίνει το μήνυμα νίκης για τις επόμενες εθνικές εκλογές, για μια προοδευτική δημοκρατική κυβέρνηση με κοινωνική δικαιοσύνη, με μια κατεύθυνση δίκαιης ανάπτυξης, με μια κατεύθυνση κοινωνικής ελευθερίας, κοινωνικής δικαιοσύνης και ηθικής δικαίωσης του ελληνικού λαού και των πολιτών σε όλα αυτά που περνάνε εδώ και κάποια χρόνια και ταλαιπωρούνται με τις πολιτικές αποφάσεις οι οποίες έχουν άμεσο αντίκτυπο στο κοινωνικό σύνολο. Υπό την αρχηγία του Προέδρου μας, του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σε εκείνη την πρωτοβουλία που πήρε, έτσι ώστε το κόμμα μας να ανοιχτεί μαζικά προς την κοινωνία, να διευρυνθούμε εντός της κοινωνίας, ήταν μια πρωτοποριακή κίνηση την οποία πολλά κόμματα αποφεύγουν. Αποφεύγουν να πάρουν το ρίσκο της διεύρυνσης εντός της κοινωνίας. Εμείς πήραμε αυτό το ρίσκο και πιστεύω ότι είναι μια ηθική δικαίωση και για τον Πρόεδρό μας, αλλά και όλα τα υπόλοιπα στελέχη και μέλη του κόμματος, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία, έτσι όπως διαδραματίστηκαν τα γεγονότα. Και αυτή η δικαίωση πιστεύω θα φτάσει στην κορύφωσή της το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς θα προκηρυχτούν εθνικές εκλογές και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με τους 172.000 μέλη και με το αντίστοιχο πολύ μεγάλο ποσοστό που θα έχει στις εθνικές εκλογές θα σχηματίσει μια κυβέρνηση η οποία πάλι θα βγάλει τη χώρα από τα δύσκολα, πάλι θα έχει πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πλέον έχει αποφασίσει να σχηματίσει μια κυβέρνηση η οποία θα βάλει τέλος στο κατήφορο που διανύει η χώρα αυτή τη στιγμή. Είμαστε μπροστά, είμαστε μαζί με την κοινωνία, ερχόμαστε από τα σπλάχνα της κοινωνίας και η δυναμική μας φάνηκε στις εσωκομματικές εκλογές. Αυτό το άνοιγμα που έκανε ο κύριος Τσίπρας, κύριος Γκιούρ, θεωρείτε ότι το έκανε και λόγω του ότι είδαμε το κίνημα αλλαγής να μετατρέπεται σε ΠΑΣΟΚ και ίσως κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ τα οποία είχαν μεταπηδήσει στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα επιστρέψουν πάλι στο ΠΑΣΟΚ θα είχαν κάποια δυναμική και θέλησε έτσι να κάνει το άνοιγμα ώστε να στηριχθεί σε περισσότερο κόσμο και να αντλήσει μέλη και φίλους υποστηρικτές από διάφορους χώρους προκειμένου να καλύψει αυτό το κενό.
Όχι, κυρία Τσομπανίδου. Το άνοιγμα αυτό και η διεύρυνση και ο μετασχηματισμός του κόμματος, ας πούμε, σε ευρεία κλίμακα, ήταν μια απόφαση η οποία έχει πάρθει εδώ και αρκετό καιρό. Δεν έχει καμία σχέση με τις διεργασίες του κινήματος αλλαγής ΠΑΣΟΚ. Έχει σχέση με την κοινωνική αντιστοίχηση των δυνάμεών μας. Καθώς εμείς μην ξεχνάμε ότι την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας το κόμμα είχε διευρυνθεί αρκετά, αλλά πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι, νέα μέλη είχαν έρθει ακριβώς μετά τις εκλογές του 2019. Μάλιστα. Καθώς είχε αλλάξει η κυβέρνηση και εμείς δεν ήμασταν πλέον σε κυβερνητική θέση. Αυτό υποδηλώνει ότι η κοινωνία είχε κάνει μια στροφή, είχε κάνει μια πολιτική αλλαγή, έτσι ώστε συνειδητά πλέον να στηρίξει τη μεγάλη προοδευτική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τον πρόεδρο μας τον Αλέξη Τσίπρα, και δεν είχε να κάνει αν τυχόν αλλάξει κάποιο όνομα το κίνημα αλλαγής και γίνει ΠΑΣΟΚ ή με τις διεργασίες που θα κάνουν εντός του κινήματος αλλαγής. Προφανώς αυτό το άνοιγμα έγινε για να αντιστοιχηθεί η πολύ μεγάλη απήχηση που έχει το κόμμα μας και το πρόσωπο του ιδίου του πρόεδρου μας, του Αλέξη Τσίπρα, μέσα στην κοινωνία, μέσα στους πολίτες. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε κάνει και το εξής πρωτοποριακό. Ο πρόεδρος μας κάνει τις ζωντανές δημοσκοπήσεις στα μέρη που επισκέπτεται. Κανένας άλλος πολιτικός αρχηγός αυτή τη στιγμή, σε αυτή την πολιτική συγκυρία, σε αυτές τις δύσκολες εποχές που διανύει η χώρα και η κοινωνία όσον αφορά τα οικονομικά, όσον αφορά τα υγειονομικά, δεν μπορεί να βγει κατά αυτόν τον τρόπο μέσα στο λαό. Ενώ ο δικός μας ο πρόεδρος έχει μια πλήρη αποδοχή από το κοινωνικό σύνολο. Και αυτό φαίνεται ως πραγματική δημοσκόπηση για το τι θα ακολουθήσει τον επόμενο καιρό. Είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτή η δυναμική μας θα συνεχιστεί για πάρα πολύ καιρό, για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμα, καθώς είμαστε και το μοναδικό κόμμα που έχει δεσμευτεί προγραμματικά απέναντι στο λαό. Δεν φλιαρούμε, δεν τάζουμε πήκαμε με τα ξοδές κορδέλες, αλλά αυτό που έχουμε προγραμματικά, έχουμε δηλώσει επανειλημμένως, είναι το πρόγραμμα σωτηρίας της χώρας και του λαού από τα βάσανα που διατρέχει αυτή τη στιγμή σε όλη την επικράτεια, και το βλέπουμε αυξάνονται τα προβλήματα. Αντί να μειωτούν και να βρίσκουμε μια σπίδα προστασίας για τους συνανθρώπους μας, αυξάνονται. Και η πολιτική αλλαγή πρέπει να γίνει τώρα. Γι' αυτό ζητάμε σε αυτή τη χρονική συγκυρία άμεσα εθνικές εκλογές, έτσι ώστε ο λαός να αποφασίσει για τη τύχη, την πολιτική τύχη που πρέπει να έχει και την κοινωνική διαδρομή που θα ακολουθήσει η χώρα. Δεν έχουμε άλλες επιλογές. Έχουμε μεγαλώσει ως κόμμα και η διεύρυνσή μας αφορούσε αυτό το άνοιγμα στους ανθρώπους μας, στους συνανθρώπους μας, έτσι ώστε να αντιστοιχηθεί ο πολιτικός ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με τον κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και να μην ξεχνάμε ότι ακόμα και όταν χάσαμε τις εκλογές το 2019, είχαμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το οποίο παρέμεινε κοντά μας, το οποίο φαίνεται ότι είναι συνειδητοποιημένοι πολίτες με μια πολιτική κατεύθυνση στο δικό μας το χώρο. Ανήκουν δηλαδή στο δικό μας πολιτικό και ιδεολογικό χώρο, και εμείς αυτή τη στιγμή αυτό που πετύχαμε ήταν η συνένωση των πολιτικών μας δυνάμεων με την ευρεία κοινωνική βάση. Γι' αυτό και πρώτη φορά το κόμμα μας έκανε διεργασίες, έκανε εσωκομματικές εκλογές και ο πρόεδρος μας αναδείχθηκε μέσα από τη βάση των πολιτών, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς για πρώτη φορά δεν βγάλαμε πρόεδρο από το συνέδριο, δεν βγάλαμε κεντρική επιτροπή από το συνέδριο, κατεβήκαμε στη βάση, και αυτό μας έδωσε και σε εμάς τα απλά μέλη και τα στελέχη τη δυνατότητα να έρθουμε πιο κοντά με τους συνανθρώπους μας, με τους συμπολίτες μας, για να τους δώσουμε και την ευκαιρία να εκφραστούν πολιτικά στην κάλπη των εσωκομματικών εκλογών. Στον απόϊχο αυτών των εκλογών ζούμε έτσι λίγο μια ένταση την τελευταία περίοδο όσον αφορά τα αποτελέσματα. Κάποιοι δυσαρεστήθηκαν, άλλοι
έμειναν ικανοποιημένοι. Εσείς ως αναπληρωτής γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, κάντε μου ένα σχόλιο για όλα αυτά τα οποία ακούει η τοπική κοινωνία τον τελευταίο καιρό για τα τοπικά αποτελέσματα της της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Τσοβανίδου, σε αυτό το σημείο μου δίνετε την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που με τίμησαν με την ψήφο τους και μου έδωσαν την ευκαιρία εκλογής στο ανώτερο πολιτικό όργανο του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που είναι Κεντρική Επιτροπή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που, όπως σας είπα και πριν, στο κάλεσμα του κόμματός μας, στο κάλεσμα του Προέδρου μας, του Αλέξη Τσίπρα, και στο τοπικό κάλεσμα το δικό μας, ανταποκρίθηκαν στη στράτευση και ήρθαν και συμμετείχαν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της δημοκρατίας στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θέλω να ευχαριστήσω και τους εκατοντάδες χιλιάδες συνοδοιπόρους στη ζωή, καθώς αυτοί οι συναγωνιστές στο δίκαιο κοινωνικό και πολιτικό αγώνα μας μας δίνουν την ότηση έτσι ώστε να συνεχίσουμε αυτόν τον πολιτικό αγώνα που δίνουμε για ένα καλύτερο αύριο. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω ένα σχόλιο, καθώς ήμουνα υποψήφιος για την Κεντρική Επιτροπή, και σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που με ανέδειξαν με την ψήφο τους και με τίμησαν και με ανέδειξαν την πρώτη θέση της κατάταξης στον νομό Ροδόπης. Αυτό είναι μια δικαίωση, το ότι κάτω από τη συλλογικότητα, την πολιτική και την κοινωνική συλλογικότητα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, οι εργασίες μας βρήκανε μια δικαίωση. Όλα αυτά τα χρόνια δηλαδή, καθώς υπηρέτησα το κόμμα από θέση του απλού μέλους και πολλά χρόνια από θέση του αναπληρωτή συντονιστή, του γραμματέα, και από διάφορες θέσεις σε επιτροπές, αυτή τη στιγμή φανερώνει ότι η συλλογικότητά μας ως πολιτικός χώρος πέτυχε ένα πολύ μεγάλο στόχο, ο οποίος είναι ότι εντάξαμε στις γραμμές μας αρκετά νέα μέλη, τα οποία εκείνη την ημέρα αποφάσισαν να κατευθυνθούν προς μια οριστική ενδυνάμωση της πολιτικής μας. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τα παλιά μας μέλη, καθώς αυτά είχαν μόνο το δικαίωμα να εκλέξουν την Κεντρική Επιτροπή, όσοι είχαν εγγραφεί μέχρι τις 21 Μαρτίου. Όλους αυτούς που μου δώσαν τη δυνατότητα εκλογής στην Κεντρική Επιτροπή, καθώς πλέον όχι μόνο από θέση του αναπληρωτή συντονιστή, αλλά και από τη θέση του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα εργάζομαι πάρα πολύ σκληρά και για τη δικιά μας την περιοχή, αλλά και επικράτειας, έτσι ώστε να πάρουμε όλες εκείνες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για να σχηματίσουμε την πολιτική μας ατζέντα για την επόμενη μέρα, που θα είμαστε σύντομα στην κυβέρνηση και θα παίξουμε μεγάλο ρόλο στη λήψη των αποφάσεων και στις πρωτοβουλίες, αλλά και στο πώς θα μπορέσουμε να καλυτερεύσουμε τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων, καθώς μην ξεχνάμε ότι η πολιτική έχει άμεση απήχηση στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Και αυτό ήταν το διακύβευμα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους. Θέλω να ευχαριστήσω και τις εφορευτικές επιτροπές με την άρτια συμπεριφορά τους, γιατί καθώς μην ξεχνάμε ότι για πρώτη φορά οι εσωκομματικές μας τις εκλογές ήταν σε επίπεδο, μπορώ να πω, πολύ κοντά στο τρόπο διεξαγωγής των εθνικών εκλογών. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εθελοντικά βοηθήσανε σε αυτή την προσπάθεια, τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και αισθάνομαι την βαθιά ευγνωμοσύνη προς αυτούς τους συντρόφους και συντρόφισσες. Και πιστεύω ότι καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι το βάρος της ευθύνης από εδώ και στο εξής, τις θέσεις τις οποίες μου έδωσαν με την ψήφο τους, και πιστεύω ότι με πολύ σκληρή εργασία και πολιτικές πρωτοβουλίες θα μπορέσουμε να πάμε το τόπο μας μπροστά. Οπότε αυτή είναι και η απάντησή σας σε αυτούς οι οποίοι μιλάνε στην Ροδόπη για αλλίωση του αποτελέσματος. Κύριε Τσομπανίδου, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω ότι αλλίωση του αποτελέσματος παρακολουθώ και εγώ διάφορα δημοσιεύματα τα οποία δεν ανήκουν στο δικό μας πολιτικό αξιακό χώρο. Δεν είμαστε, είμαστε η προοδευτική αριστερή παράταξη, είμαστε μια δημοκρατική παράταξη. Μην ξεχνάμε ότι αλλίωση του αποτελέσματος από ποιον και γιατί. Αλλίωση του αποτελέσματος εις βάρος πιανού. Μην ξεχνάμε ότι για πρώτη φορά είχαμε τον κύριο Νικολακόπουλο, ο οποίος είναι ο μέτρος των εκλογικών διαδικασιών, με ένα τεράστιο κύρος, και είχαμε και την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία ήταν ανεξάρτητη από όλα τα όργανα του κόμματος, και μπήκαμε στη μάχη της Σταυροδοσίας. Ήμασταν 24 υποψήφοι και υποψήφιες
από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με εκλογή 10 ατόμων για την Κεντρική Επιτροπή, 10 άτομα αναλογούσαν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την μυτοπλασία, τις κακοήθειες και την λασπολογία που επικρατεί από την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Μάλλον μπορώ να καταλάβω την απόγνωση που νιώθουν κάποιοι, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα και με μια δυναμική παρουσία σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, με πολύ δυναμική παρουσία πολιτική και κοινωνική, είναι σε τροχιά ανόδου, είναι σε τροχιά κυβερνητικής θέσης. Μάλλον αυτό έχει φέρει σε απόγνωση κάποιους και προσπαθούν με διάφορες μυτοπλασίες να αλλάξουν την ατζέντα, η οποία όμως δεν μπορεί να εμποδίσει την άνοδο των δυνάμεών μας, δεν μπορεί να εμποδίσει αυτό που έρχεται σε σύνομο χρονικό διάστημα. Εγώ καταλαβαίνω την απόγνωση κάποιων, αλλά δυστυχώς θα τους δυσαρεστήσω, καθώς ποτέ στη δημόσια ζωή και στο πολιτικό λόγο δεν έχω βάλει άμεσους συνομιλητές, είτε έμμοιους συνομιλητές, λασπολόγους, άτομα τα οποία κινδυνολογούν εις βάρος της κοινωνίας, άτομα τα οποία τρέφονται από τον διχασμό που μπορούν να επιφέρουν στη κοινωνία είτε σε κάποιους πολιτικούς χώρους. Το δικό μας το κόμμα έχει αντανακλαστικά. Το δικό μας το κόμμα ξέρει να υπερασπίζεται, όπως ξέρει να υπερασπίζεται τη κοινωνία, ξέρει να υπερασπίζεται και τα του οίκου του. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αλλίωση αποτελέσματος από τη στιγμή που όλα γίνανε μέσα σε ένα πλαίσιο διαφάνειας, υπήρχαν εφορευτικές πλήρεις, υπήρχε άμεση ανταπόκριση αποτελεσμάτων προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και αν μιλάτε για το πρόσωπό μου, καθώς δεν συνηθίζω να μιλάω στο πρώτο ενικό, αλλά μιλάω για τη συλλογικότητα και το κόμμα μου, αν μιλάμε για τον Φερχάτος Γιούρ, ο Φερχάτος Γιούρ ήταν σε εκλόγιμη θέση και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε από όλα τα αποτελέσματα που έχουν σταλεί, καθώς ήταν γνωστό από την αρχή, καθώς ισχύει από το συνέδριό μας με πρωτοβουλία πάλι του Προέδρου μας το 50-50, 50% για τους άντρες και 50% για τις γυναίκες. Υπήρχαν οι ποσοστώσεις που κατανεμήθηκαν ανά την επικράτεια, ανά την Ελλάδα, με τις συνιστώσεις και τις δυνάμεις τις πολιτικές που έχουμε συμμαχήσει και χαιρόμαστε πάρα πολύ που αυτοί οι άνθρωποι είναι μαζί μας και δίνουν αυτόν τον αγώνα μαζί μας. Και δεν υπήρχε καμία αμφιβολία. Θεωρώ ότι αυτή η λάσπη και αυτή η πρεμούρα είναι μια προσπάθεια να επισκιάσουν κάποιοι την ατρώα προσέλευση, την μαζική προσέλευση, την ενωτική προσέλευση των εκατοντάδων χιλιάδων μελών, και αντί αυτή τη στιγμή να βλέπουμε την επόμενη μέρα και να είμαστε μέσα στην κοινωνία, κάποιοι προσπαθούν με διάφορους τρόπους να παρεμποδίσουν αυτό το αποτέλεσμα. Ίσως είναι το άγχος που διατρέχει το άτομο ή στο πολιτικό αυτά τα άτομα και ενεργούν κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν θα επιτρέψω να υπάρξει προβληματισμός εντός του κόμματος και της κοινωνίας μας όσον αφορά αυτές τις τακτικές που ακολουθούν κάποιοι. Εδώ και χρόνια υπηρετώ πιστά αυτό το κόμμα. Πιστεύω ακράδαντα στην πολιτική δύναμη που μπορεί να προσδώσει ο πρόεδρος μας ο Αλέξης Τσίπρας και στις επόμενες εκλογές. Γι' αυτό έχουμε ταχθεί ή περισσότεροι σε συντριπτική πλειοψηφία σε αυτόν τον αγώνα και προχωράμε μπροστά. Τώρα, αν κάποιοι φαντασιώνονται διάφορα από το μυαλό τους και προσπαθούν να βλάψουν μέσα από το όνομά μου το κόμμα ή το πρόεδρο, αυτό δεσμεύομαι ότι δεν μπορώ να το επιτρέψω, δεν θα το επιτρέψω και θα παλέψουμε όλοι μαζί μέσα από τη συλλογικότητα για να απομονώσουμε τέτοιες πρακτικές και τέτοιες φωνές. Δεν χωράει αμφιβολία όλο αυτό το γεγονός, καθώς σας λέω, ήταν μια πρωτοποριακή κίνηση εσωκομματικών εκλογών, δηλαδή χρησιμοποιήθηκαν όλα τα μέσα έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα ερωτηματικό στο μυαλό κανενός. Όσον αφορά τα αποτελέσματα. Βεβαίως, με άμεση ταυτοποίηση των ανθρώπων. Και μην ξεχνάτε ότι οι κακόβουλοι και οι κοινοί συκοφάντες της δημόσιας ζωής έχουν καταφερθεί πάρα πολλές φορές εναντίον μου, καθώς η συλλογικότητα την οποία εκπροσωπώ μαζί με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες έχουμε κάνει πάρα πολύ δυνατό αγώνα για να περάσουμε τις πολιτικές μας θέσεις και αυτό έχει αποδειχθεί μέσα στην κοινωνία.
Δηλαδή κάποιοι νιώτουν τη δύναμη της κοινωνίας που είναι μαζί μας και αυτό δεν τους χαροποιεί. Αλλά γι' αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς, απλώς θα τους δυσαρεστήσουμε. Το πραγματικό μας κατοίκον είναι η συνεισφορά στο συμπολίτη μας, είναι η συνεισφορά στο τόπο μας και τοπικά αν μιλήσουμε. Αυτό φαίνεται και από τις εσωκομματικές διεργασίες. Αν γινόντουσαν όλα αυτά τα θέματα που ισχυρίζονται κάποια άτομα, τα οποία είναι προφανώς απομονωμένα και αποκομμένα από το κοινωνικό σύνολο, δεν θα μας έδινε ο νομός οδόπης είτε από τα μέλη, είτε έξω στην κοινωνία, αυτό το αποτέλεσμα που μας δικαιώνει τελικά. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή αυτή τη μιζέρια και την κατάντια που προσπαθούν να προσάψουν ότι υπάρχει μέσα στο κόμμα μας, ενώ εμείς ενωμένοι και μαζικά ενωμένοι προχωράμε προς το αύριο. Δηλαδή είναι μια οξύμορη κατάσταση, αντί όπως σας είπα να μιλάμε για τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που συστατέθηκαν μαζί μας και για τον πρόεδρό μας, ο οποίος με πλήρη αποδοχή κατάφερε να κάνει αυτό το άνοιγμα. Μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες προσπαθούν να βάλουν χαλινάρια στη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και ειδικά στη Ροδόπη, καθώς όπως ξέρετε λόγω της πολυπολιτισμικότητας περιοχής και των δύο κοινωνικών συνόλων κάποια πράγματα, ειδικά στη δημοσιογραφία, πουλάνε. Αλλά δεν είναι το θέμα ο κυτρινισμός. Το θέμα είναι να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και εγώ δέχομαι, είμαι ανοιχτός στην κριτική, ανοιχτός στην τέτοια, αλλά μπορώ να συνομιλήσω μόνο στο πλαίσιο του πολιτικού πολιτισμού. Μην ξεχνάτε ότι τα ίδια πράγματα αναφέρθηκε και ο βουλευτής αυτή τη στιγμή του Κινάλ σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, λέγοντας ότι αυτά τα πράγματα πώς έγιναν έτσι και είναι ενάντια στη δημοκρατία και αυτά. Πραγματικά δηλαδή, όταν βλέπουμε 2-3 στοχευμένες επιθέσεις από κάποιους ανθρώπους, είναι ότι είδαν τη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και δεν έχουν άλλους τρόπους αντιμετώπισης, είτε κοινωνικούς είτε πολιτικούς. Όταν είναι σε έλλειψη πολιτικός λόγος, οι πολιτικές πρωτοβουλίες και ο σχηματισμός κοινωνικών δυνάμεων, το μόνο που μένει σε κάποιους είναι η λάσπη, η μιζέρια και η κοινή συκοφαντία κατά της δημόσιας ζωής και του πολιτικού λόγου. Ανέκαθεν, από την αρχή της σταδιοδρομίας μου, από τα φοιτητικά μου χρόνια, έχω μάθει να συμπεριφέρομαι πολιτικά ορθά και μέσα στο κόμμα μου, αλλά και στους πολιτικούς αντιπάλους εντός εισαγωγικών, και η κριτική που ασκώ είναι όσον αφορά την πολιτική κατάσταση και το κοινωνικό σύνολο. Δεν αφορούσε ποτέ προσωπικά κάποιον και πραγματικά πιστεύω ότι η καλύτερη απάντηση ήταν θέση που μου δώσανε η εκλόγιμη θέση, οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες που με τίμησαν με την ψήφο τους. Δηλαδή όλα αυτά τα φαντασιώσεις κάποιων ότι γίνονται αυτά τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ, και πραγματικά δεν λυπάμαι για αυτούς τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι είναι μέσα στο ίδιο χώρο με εμάς, γιατί μάλλον δεν έχουν καταλάβει σε ποιο πολιτικό χώρο ανήκουν. Έχουμε μία μακρά ιστορία στο τόπο, ειδικά οι δυνάμεις της αριστεράς στη Τράκη και στη Ροδόπη ειδικότερα, ανέκαθεν ήταν ενωμένες, δουλεύανε, εργαζόντουσαν για το καλό, για το κοινό καλό του κοινωνικού συνόλου. Έχουμε μία μακρά ιστορία σε αυτά τα θέματα και δεν μπορούμε να αφήσουμε, και δεν μπορώ να αφήσω και προσωπικά, αυτούς τους ανθρώπους να λασπολογούν χυδαία και να κάνουν τέτοιου είδους επιθέσεις σε αυτό το ζήτημα. Πραγματικά δεν τους λυπάμαι και πιστεύω ότι η κοινωνία είναι μαζί μας, είναι με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και αυτό θα αποδειχτεί όπως αποδείχθηκε και στις 15 Μαΐου, γιατί μην ξεχνάμε ότι είχαμε και έναν, σε κάποιες περιοχές έναν τετραπλασιασμό των δυνάμεών μας, και το κάθε άτομο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή το κάθε άτομο που συμμετείχε σε αυτές τις διεργασίες είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, καθώς δεν είναι ένα σύνολο, δεν είναι μια μάζα ανθρώπων οι οποίοι ήρθαν και ψήφισαν. Είναι οι άνθρωποι που τάχθηκαν συνειδητά με το μέρος μας και πλέον αποτελούν τον ενεργό κορμό του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
Όπως αντιλαμβάνομαι από τα λεγόμενά σας, κύριε Οσγιούρ, είστε διατεθειμένος να αφήσετε στην άκρη όλα αυτά που ακούγονται και να δουλέψετε για το κόμμα σας, για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχίας, για όλο το σύνολο της τοπικής κοινωνίας και για αυτούς που θέλουν και να πείσετε ακόμα και τους δύσπιστους να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αυτό είναι, κυρία Τσομπανίδου, αυτή είναι η επιθυμία μου, αυτή είναι και η επιθυμία της πλειοψηφίας των συντρόφων και των συντροφιστών που απαρτίζουν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ποτέ δεν μπήκαμε σε καλούπια, ποτέ δεν μπήκαμε σε ασφικτικά πλαίσια. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο, όπως σας είπα, η διεύρυνσή του, η ενδυνάμωση των δυνάμεων του έγινε εν κινήσει. Και αυτό έγινε και στην περιοχή μας. Το να το αφήσουμε κάποια ζητήματα στην άκρη, προφανώς δεν θα σπρώξουμε τα προβλήματα κάτω από το καλή, ποτέ. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό το πράγμα που γίνεται αυτές τις μέρες από συγκεκριμένα άτομα, το καλό είναι ότι δεν έχει αντίκτυπο στην κοινωνία. Δηλαδή, κάποιοι προσπαθώντας να δηλητηριάσουν και την κοινωνία, απέτυχαν. Απέτυχαν νυχτρά. Η καλύτερη απάντηση, όπως σας είπα, είναι η μαζική και ατρώα προσέλευση νέων ανθρώπων και νέας γενιάς, αλλά και έμπειρων ανθρώπων που ξέρουν την πολιτική του τόπου και της τοπικής κοινωνίας, την έχουν ζήσει στο πετσί τους εδώ και τόσα χρόνια, ήρθανε και συστρατεύτηκαν μαζί μας. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση που δίνουμε σε όλους αυτούς τους ασπολόγους και πιστέψτε με, οι προσωπικές επιθέσεις που κάνουν εναντίον μου δεν θα είναι εμπόδιο έτσι ώστε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε την κοινωνία και να κάνουμε το κόμμα μας ακόμα μεγαλύτερο, να δυναμώσουμε πολιτικά. Και θέλω να, σε αυτό το σημείο, να ευχαριστήσω όλους, και τη μειονότητα και την πλειονότητα, που μας στηρίζουν, μας στήριξαν και θα μας στηρίξουν και θα είναι μαζί μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις μέρες του κοινωνικού συνόλου, καθώς φάνηκε ότι δεν μας άφησαν μόνους όλες αυτές τις μέρες και ειδικά μετά τις εκλογές. Δηλαδή έχουν κλείσει τα αυτιά τους στις σιρήνες κινδυνολογίας και η κοινωνία παρακολουθεί μόνο το έργο που έχουμε να προσφέρουμε ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε μια επόμενη διακυβέρνηση της χώρας υπό την πρωθυπουργία του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει και μην παραλείψουμε το γεγονός ότι ο κόσμος έχει πάρα πολλά προβλήματα. Αυτή τη στιγμή η ακρίβεια, η ανεργία, η κρίση που ακολουθεί τον πόλεμο, η υγειονομική κρίση που είναι πάνω από το κεφάλι μας και θα ενταθεί το επόμενο διάστημα. Όλα αυτά, μαζί με τα προβλήματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζει ο τόπος, ας πούμε, εμείς βλέπουμε αυτά. Αντί να δούμε πόσοι χιλιάδες νέοι φύγανε στο εξωτερικό, πόσοι εγκαταλείψανε την καπνοπαραγωγή και αναγκάστηκαν να πάνε στην Ολλανδία ή στην Γερμανία, στην Νορβηγία, πόσα νέα μυαλά από εδώ, από τη Ροδόπη, και από την πλειονότητα και από τη μειονότητα. Μην ξεχνάμε ότι και η πλειονότητα έχει μεγάλη διαρροή οικονομικής μετανάστευσης. Εμένα το καθήκον μου και του κόμματός μου είναι αυτό, να βρούμε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Τώρα, οι κακεντρέχες που έχουν κάποιοι δεν μπορούν να βρουν λύσεις σε αυτά και το θέμα δεν είναι η πολιτική της φωτογραφίας ή η πολιτική του να βγω στο διάβλο και στην κυρία Τσομπανίδου και να πω πόσο αρεστός είμαι εγώ στην κοινωνία και πόσο μ' αρέσει που είμαι ο πολιτικός της φωτογραφίας. Δεν θα το κάνουμε αυτό, κύριε Τσομπανίδου. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται ακριβώς, έτσι ώστε την επόμενη μέρα να έχουμε πολλά όπλα στη παρέτρα μας για να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο. Καθώς η κοινωνία έχει συμπιεστεί τόσο πολύ, που πλέον αν δεν γίνει μια ριζική αλλαγή πολιτικής, πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τη χώρα μας, καθώς βρισκόμαστε στο επίκεντρο των εξελίξεων και μην ξεχνάμε ότι ακόμα και η επισιτιστική κρίση θα χτυπήσει πρώτα τις πιο αδύναμες οικονομίες. Γι' αυτό ζητάμε εδώ και τώρα εκλογές, ζητάμε εδώ και τώρα πολιτική αλλαγή και 15 Μαΐου ο κόσμος, ο λαός έριξε τα ατράνταστα θεμέλια για την επόμενη προοδευτική, δημοκρατική, αριστερή κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτά θα ήθελα να πω, δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να ρωτήσετε, είμαι στη διάθεσή σας. Εγώ αυτό που θα ήθελα να σας ευχηθώ, κύριε Οσγιούρ, είναι
από την θέση την οποία λαμβάνετε τώρα ως εκπρόσωπος μαζί με τους άλλους συναδέλφους σας κάτω στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, να καταγράψετε τα προβλήματα του τόπου μας, να τα μεταφέρετε κάτω στο κέντρο τα προβλήματα του τόπου μας, γιατί ακόμα και από τη θέση της αντιπολίτευσης μπορούν να διεκδικηθούν πράγματα και να κερδίσει ο τόπος μας. Προφανώς αυτός είναι ο σκοπός και αυτό για πρώτη φορά δόθηκε αυτή η δυνατότητα να εκλεγούν αρκετά άτομα από τις περιφέρειες. Καθώς μην ξεχνάμε ότι η εκπροσώπηση στην Κεντρική Επιτροπή θα είναι 150 άτομα από την Αττική και άλλα 150 από την υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε και λίγο τις περιφερειακές ανισότητες που υπάρχουν και τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες, να κάτσουμε μαζί με όλους τους υπόλοιπους συντρόφους και συντρόφισσες από την περιφέρεια, να δούμε τα προβλήματά μας, να αντιστοιχηθούν οι δυνάμεις μας και έτσι ώστε να πηγαίνοντας στην Αθήνα να έχουμε μια πολιτική ατζέντα πρωτοβουλειών που θα μπορούσε να πάει πολύ μπροστά, όχι μόνο ένα-δύο βήματα, πολύ μπροστά του τόπου μας, καθώς μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια περιοχή με αρκετά συγκριτικά πλεονεκτήματα, είμαστε ένα σταυροδρόμι ενέργειας, πολιτισμού και ένα σταυροδρόμι το οποίο ανοίγει διάφορους δρόμους σε πολλές χώρες γειτονικές. Παρ' όλα αυτά είμαστε η περιοχή με πολύ μειωμένο κατά κεφαλήν εισόδημα, είμαστε η πιο φτωχή περιοχή της Ευρώπης, ίσως της Ελλάδας, και αυτά πρέπει να δούμε, κυρία Τσομπανίδου, και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι πρέπει το έργο μας να είναι τέτοιο έτσι ώστε αυτό που θα αφήσουμε, η κληρονομιά που θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές, να είμαστε περήφανοι. Δεν έχουμε την πολυτέλεια ούτε το πλεονέκτημα, ειδικά οι νέοι άνθρωποι που ασχολούμαστε με την πολιτική. Και μην ξεχνάτε ότι αυτό προσπαθεί να κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ο πρόεδρός μας, να τραβήξουμε τη νέα γενιά προς την πολιτική. Η αδρανοποίηση των νέων πάντοτε έφερνε μια στασιμότητα στις εξελίξεις, έφερνε μια μιζέρια στη χώρα. Αλλά πιστεύω αυτή η δυναμική καταγράφηκε στις 15 Μαΐου. Έχουμε αρκετούς νέους ανθρώπους, νέα γενιά. Για την κληρονομιά που θα αφήσουμε σε αυτούς πρέπει να είμαστε περήφανοι. Δεν μπορούμε, δεν έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε μέσα σε μια στασιμότητα και θα τρέξουμε πάρα πολλά χιλιόμετρα έτσι ώστε να φτάσουμε σε εθνικές εκλογές, και ήδη έχουμε έτοιμο το πρόγραμμά μας. Και θα ήθελα να πω ότι υποκλίνω με σεβασμό σε όλους όσους συνέβαλαν ιστορικά στην πορεία της Αριστερής Δημοκρατικής Παράταξης στην περιοχή. Δεν θέλω να εξαιρέσω κανέναν από αυτή την προσπάθεια. Και χαιρετίζω αγωνιστικά όλους και όσες συνεχίζουν μαζί μας αυτόν τον αγώνα. Πιστεύω ότι η δικαίωση θα είναι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, η δικαίωση θα επέλθει, και πιστεύω ότι η νίκη είναι κοντά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Φερχάτ, για όσα συζητήσαμε και όσα μας καταθέσατε εδώ. Θα σας παρακολουθούμε και θα ενημερώνουμε το ακροατήριό μας για την πορεία και την εξέλιξη τόσο του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ όσο και του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας. Εγώ πάντοτε θα είμαι στη διάθεσή σας, καθώς όπως σας είπα γίνεται πολύ ευχάριστος διάλογος στις εκπομπές σας. Και πιστεύω ότι με το ακροατήριο που έχετε μπορούν οι πολίτες να κρίνουν ποιο είναι το πολιτικό ορθό της υπόθεσης και ποια είναι αυτά που προσπαθούν κάποιοι να περάσουν αλλά δεν έχουν ανταπόκριση στην κοινωνία. Εμείς θέλουμε ευρεία κοινωνική συμμαχία, ένα ευρύ κοινωνικό συμβόλαιο με το λαό, έτσι ώστε οι δυνάμεις μας να μην είναι επιφανειακές, να μην είναι ευκαιριακές. Δεν θέλουμε πολιτική φωτογραφίας, δεν θέλουμε πολιτική επικοινωνίας. Θέλουμε πολιτική ουσίας, που θα είναι πολιτική ουσίας όπου βρίσκεται ο πολίτης. Θα είναι στα χωράφια της Ροδόπης, θα είναι στους μπαξίδες της Ροδόπης, θα είναι με τους ταξιζίδες, θα είναι με τον απλό καθημερινό κόσμο της εργασίας, του μόχτου και τη νέα γενιά. Αυτά, κυρία Τσομπανίδου, και σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση στην εκπομπή. Να είστε καλά, κύριε Οσγκιούρ. Καλό υπόλοιπο ημέρα να σας ευχηθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλές εκπομπές να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ.